Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας καλησπέριζω και σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας του ΑΧΕΠΑ. Όπως είπα, έχουμε μια αλλαγή. Ο συνάδελφος ο Σωτηρίδης που ήταν να κάνει την ομιλία είχε ένα έκτακτο κόλλημα και ευτυχώς ο συνάδελφος ο κ. Χατζηδάκης μπόρεσε και θα μας κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση πάνω στην θεραπεία, την τοπικοπεριοχική θεραπεία των υπατοκυταρικών καρκινωμάτων. Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ γιατί καταλαβαίνετε ότι βοηθάτε πάρα πολύ τη ροή του προγράμματος. Σε συναδέλφους μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι ανθρώπινα, αλλά πραγματικά ευχαριστώ και εκτιμώ πάρα πολύ τη δική σας συνεισφορά και προσπάθεια τελευταία στιγμή να οδηγηθείτε στο να μας κάνετε μια παρουσίαση για ένα θέμα που και δύσκολο είναι και ενδιαφέρον είναι και πολύ σημαντικό για τους ακτινολόγους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρασόπουλο για τα καλά σας λόγια. Ένα λεστάκι τώρα να φορτώσουμε την παρουσίαση. Αριστερή κάνω share ή κάτω μόνος. Ναι, δεν είναι έτοιμο, θέλει να το κάνουμε μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την τοπικοπεριοχική θεραπεία στο υπατοκυταρικό καρκίνωμα που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον για την επεμβατική ακτινολογία. Φυσικά, καταρχάς πρέπει να είμαστε θέση να εκτιμήσουμε τη σωστή διάγνωση και γι' αυτό το λόγο έχουμε στη διάθεσή μας πάρα πολλές μεθόδους, από τον απλό υπέρηχο μέχρι το σχεραφικό υπερήχον. Εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα με πρώιμο αρτηριακό εμπλουτισμό μετά την έγχυση ενδοφλέβιου σχεραφικού υπερήχον. Η αντίστοιχη εικόνα σε αξιονική τομογραφία και βλέπετε και μια δεύτερη βλάβη εδώ στον αριστερό λοβό, η οποία απεικονίζεται και με τον υπέρηχο εδώ. Μια βλάβη λοιπόν εδώ γύρω στα 3 εκατοστά, άλλη μια βλάβη στον αριστερό λόγο γύρω στα 1,5 εκατοστό. Σε επιλέα φάση βλέπετε το washout που λέμε, τον αμυμπλουτισμό, ξεπλένει η αρτηριακή φάση και γεμίζει η πηλαία, οπότε φαίνεται σχετικά υποπυκνές πλέον οι βλάβες. Αυτό το ίδιο στον ίδιο ασθενή, μια πολύ μικρή βλάβη σε αρτηριακή φάση στο κατώτερο χείλος που ξεπλένει ελαφρά στην πηλαία φάση. Εδώ ας πούμε ένας ασθενής λοιπόν με τρεις βλάβες οι οποίες μετά μπορούν να επιβεβαιωθούν και με την κλασική αγγιογραφία. Έχουμε λοιπόν στην διάθεσή μας όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές μεθόδους από την αρχή της διάγνωσης μέχρι και την επιβεβαίωση, χωρίς να χρειαστεί πλέον για το υπατοκυταρικό καρκίνωμα βιοψία. Εδώ και η τρίτη βλάβη. Περνάμε τώρα στο τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το υπατοκυταρικό καρκίνωμα συνήθως δεν είναι χειρουργήσιμο γιατί το βρίσκουμε σε ασθενείς με κύρωση, όπου υπάρχουν πολλές φορές συνοσηρότητες, αντεδείξεις, προβλήματα που καθιστούν πιθανόν τη χειρουργική εκτομή δύσκολη ή ανέφικτη. Εάν δεν είναι λοιπόν χειρουργήσιμο το υπατοκυταρικό και δεν είναι τόσο προχωρημένο που να προβούμε σε κάποια υποστηρικτική φαρμακευτική θεραπεία, τότε στη διάθεση των επεμβατικών ακτινολόγων τώρα δεν υπάρχει η έγχυση αλκοόλης, όχι με εμβολισμός, ο καυτηριασμός και σε ειδικές περιπτώσεις και ο ραδιοεμβολισμός. Αυτό που θέλω εξ αρχής να καταλάβετε είναι ότι σε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια χειρουργήσιμη βλάβη ή μια καυτηριάσιμη βλάβη, δεν είναι και στις δύο περιπτώσεις στον ίδιο ασθενή πάντα εφικτό ή προτινόμενο. Δηλαδή, ο ιδανικός ασθενής για καυτηριασμό μπορεί να μην είναι ο ιδανικός ασθενής για εκτομή και αντίστροφα, που σημαίνει ότι εξετάζουμε τον κάθε ασθενή
με την κάθε βλάβη, ακόμα και αν έχουμε δύο ασθενείς με τις ίδιες ακριβώς, με τους ίδιους χαρακτήρες βλάβης, πάλι μπορεί ο ένας να εμπίπτει στην περίπτωση καυτηριασμού και ο άλλος χειρουργικής εκτομής. Και υπάρχουν διάφορες κλινικές οντότητες οι οποίες κλείνουν υπέρ του ενός, της μίας ή της άλλης θεραπείας, ανάλογα με αυτά όλα τα κλινικο-εργαστηριακά χαρακτηριστικά, μπορούμε να αποφασίσουμε σε ποια κατηγορία καταλήγει ο κάθε ασθενής. Επίσης, υπάρχουν νεότερες εργασίες που δείχνουν ότι ο καυτηριασμός πολλές φορές είναι και ανώτερος σε σχέση με τη χειρουργική εκτομή και ειδικά για τους ασθενείς που είναι κάποιας ηλικίας με κύρωση ή με μικρά υπατοκυταρικά, τότε προτιμάμε τις λιγότερο επεμβατικές μεθόδους. Αυτά όλα οδήγησαν στην διαφοροποίηση του αλγόριθμου, εκεί που το ablation ήταν ενδεδειγμένο στην περίπτωση του early stage και μάλιστα όταν δεν μπορούσε να γίνει resection ή μεταμόσχευση. Βάσει των τελευταίων μελετών έχει μπει και στην πολύ πρώιμη φάση, κάτω των 2 εκατοστών, και ανταγωνίζεται επάξια τη μέθοδο της χειρουργικής εκτομής, όπως σας προανέφερα προηγουμένως. Στη φάση της, στο στάδιο της διάμεσης κατάστασης, στο intermediate stage δηλαδή, κατά classification της βαθυλώνης, υπάρχει ο χυμεμβολισμός και εδώ εμπίπτει ίσως και μεγαλύτερος αριθμός των υπατομάτων που βρίσκουμε, γιατί συνήθως τα βρίσκουμε όταν είναι μεγαλύτερα των 3 εκατοστών. Όπου όμως με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους πλέον μπορούμε να τα βρούμε και γρηγορότερα, μικρότερα σε μέγεθος βάσει προγραμμάτων παρακολούθησης των κυρωτικών ασθενών που υπάρχουν πλέον στα σύγχρονα κράτη και νοσοκομεία. Πάμε τώρα πιο ειδικά στην κάθε μέθοδο. Ο χυμεμβολισμός, αρχίζουμε αναφέροντας το γνωστό από παλιότερα ότι αλλάζει η αγγείωση του υπατώματος σχέση με του φυσιολογικού υπατός πλήρως από την υπατική αρτηρία. Και καθετηριάζοντας μια τέτοια τροφοφόρα αρτηρία, συνήθως το μείγμα της κλασικής TACE ή του κλασικού χυμεμβολισμού ήταν ή το οξορουμπικίνι με το λιπιοντόλ, ακολουθούμενο από προσωρινή εμβολή του τροφόρου κλάδου με ζελατινώδη σπόγκο. Τέτοιος σπόγκος είναι φτηνός στο εμπόριο, παίρνουμε και κόβουμε πολλά μικρά κομμάτια κατά αυτόν τον τρόπο και τα αναμειγνύουμε μετά με σκιαγραφικό και μπορούμε να τα εγχύσουμε μετά το χυμεμβολισμό. Μπορεί να τα έχουμε έτοιμα και σε μορφή πούδρας ή να τα έχουμε έτοιμα και σε μορφή χύβων μέσα σε σύριγγες από το εμπόριο, απλώς αυτή είναι η πιο ακριβή μορφή. Και με αυτόν τον τρόπο σταματάμε για τουλάχιστον ένα μήνα τη δυνατότητα του όγκου να ξεπλύνει το φάρμακο που του έχουμε εγχύσει με τον τρόπο αυτού του εμβολισμού. Πρώτα λοιπόν η χημειοθεραπεία και μετά ο εμβολισμός και γι' αυτό υπάρχει ο όρος του χημειοεμβολισμού. Ένα παράδειγμα από το μακρινό παρελθόν, ένας μεγάλος τέτοιος όγκος με μια κεντρική ουλή. Στην κλασική αγγιογραφία βλέπετε εδώ τα τροφοφόρα αγγεία του όγκου αυτού. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι μέσα από τους καθετήρες αυτούς τους αγγιογραφικούς να ρίξουμε το μείγμα μας μέχρι να γεμίσει η περιοχή του όγκου και ταυτόχρονα γεμίζουν και τα παραπλήσια αγγεία. Μετά στο follow-up το λιπιοντόλ είναι αυτό το οποίο παραμένει για αρκετό διάστημα εμφανές και αυτή η εικόνα στο follow-up μας δείχνει ότι έχει γίνει πλήρης χυμεμβολισμός. Με τα χρόνια, τα τελευταία 15 ετία τουλάχιστον, έχουμε στη διάθεσή μας μικροκαθετήρες οι οποίοι μας επιτρέπουν να καθετηριάσουμε υπερεκλεκτικά κλάδους του ύπατος διαμέτρου 1/1000 περίπου ο κάθε μικροκαθετήρας για να μπορούμε να φτάσουμε υπερεκλεκτικά με αυτούς τους καθετήρες στο τροφοφόρο αγγείο της βλάβης, ακόμα και αν αυτή είναι 1-2-3 εκατοστά μεγέθους. Και μετά εγχύουμε το φάρμακο μας.
ένα τέτοιο παράδειγμα. Με τον καθετήρα το διαγνωστικό βλέπετε εδώ στην κεντρική δεξιά υπατική αρτηρία, ενώ το τροφόρο αγκείο είναι αυτό εδώ πέρα και ο μικρό καθετήρας μπορεί να οδηγηθεί περικλεκτικά σε αυτό το σημείο και να γίνει ο εκλεκτικός χημεμβολισμός μόνο στην περιοχή του όγκου. Ένας όγκος ο οποίος εδώ είναι κάτω των 2 εκατοστών και θα μπορούσε επίσης να καυτηριαστεί, αλλά λόγω της υποδιαφραγματικής θέσης ήταν λίγο δύσκολο. Τελειώνοντας λοιπόν το μείγμα μας του κλασικού χημεμβολισμού, μπορούμε να εγχύσουμε είτε σπόγκο είτε πούδρα πολυβιλινικής αλκοόλης για να πετύχουμε την πλήρη στάση της αιμάτωσης. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν επικρατήσει έτοιμα σφαιρίδια τα οποία απορροφούν το χημεθεραπευτικό και δεν χρειάζεται πλέον η μίξη με λιπιοδόλη. Αυτά είναι ιδιαίτερα μικρής διαμέτρου και μπορούν να δράσουν αφού ενσυνοθούν στους τροφοφόρους κλάδους έως και 20 μέρες μετά. Αυτό είναι από μία συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχουν από 4 εταιρείες συνολικά και από αυτή εδώ την εταιρεία παρομοίως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σφαιρίδια. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα αυξάνουν το μέγεθος τους ορουφώντας το φάρμακο. Παραμένουν όμως μαλακά και ευπίαστα, δρούν μέχρι και ένα μήνα μετά απελευθερώνοντας το φάρμακο. Αυτά είναι το πρώτο υλικό και εδώ είναι το δεύτερο. Βλέπετε με ποιο τρόπο εσφινώνονται στους τροφοφόρους κλάδους και σιγά σιγά μετά απελευθερώνεται σταδιακά το χημεθεραπευτικό. Ο στόχος μας δεν είναι η υποξία, αλλά η πλήρης ανοξία, η οποία οδηγεί σε νέκρωση του όγκου, γιατί η υποξία προκαλεί παροδική τμηματική νέκρωση και ενεργοποιεί τον μηχανισμό της νέου αγκιογένεσης. Οπότε προκαλούμε με την υποξία επιδείνωση η αντίδραση του όγκου αυτού καθεαυτού με νέο αγκιογένεση, η οποία επιτρέπει στον όγκο να αρχίσει να δημιουργεί νέα αγκία τα οποία επανατροφοδοτούν τη βλάβη και έτσι έχουμε τοπικές υποτροπές. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν πετύχουμε την ανοξία ή μερική ανοξία, συνήθως χρειάζονται έως 2 συνεδρίες χημεμβολισμού για να αποδείξουμε ότι η θεραπεία είναι αποτελεσματική ή να ξέρουμε ότι απέτυχε και να πάμε σε άλλες μεθόδους. Μέχρι 2 συνεδρίες δηλαδή είναι το μίνιμουμ που μπορούμε να κάνουμε. Εδώ μια σχηματική αναπαράσταση του conventional TACE. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι αν μπορέσουμε να εγχύσουμε υπερεκλεκτικά το μείγμα μας, δεν μας ενδιαφέρει μόνο να εμβολήσουμε τους αρτηριακούς κλάδους, οι οποίοι αναπαριστάνται εδώ, αλλά να περάσει μέσω της πίεσης με την οποία εγχύουμε, να περάσει μέσα το παρένχυμα και σε πηλαίους κλάδους το εμβολικό υλικό και έτσι να έχουμε εμβολισμό και της αρτηριακής αλλά και της φλεβικής, του φλεβικού σκέλους, του πηλαίου σκέλους γύρω από τον όγκο. Κάπως έτσι μπορούμε να δούμε εδώ σχηματικά με αυτό εδώ το μικρό όγκο που ο μικροκαθετήρας βλέπετε πόσο περιφερικά έχει φτάσει. Γίνεται η έγχυση και αρχικά το μείγμα μας πηγαίνει στην αρτηριακή πλευρά και σιγά σιγά περνάει και στο πηλαίο σύστημα το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε και εδώ στην ψηφιακή αφαιρετική αγκιογραφία σαν μάσκα και έτσι έχουμε μια πλήρη εξαγγείωση με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πλέον τροφοφόρα αγκεία στην περιοχή του όγκου και έτσι πετυχαίνουμε τελικά την ανοξία. Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο βοηθάει περισσότερο αυτή εδώ η νέα τεχνολογία με μικροκαθετήρες που φέρουν και μικρά μπαλόνια στην άκρη, έτσι ανακόπτουμε την έγχυση, την ροή των φαρμάκων προς τα πίσω, ανοίγουν και παράπλευρα δίκτυα τα οποία προωθούν το φάρμακό μας προς την πλευρά του όγκου και έτσι δημιουργούμε πιο διαισθητική πίεση μέσα από το παρένχυμα του όγκου να εμβολήσουμε και τα πηλαία αγκεία. Παρ' όλα αυτά, στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία, η σύγκριση μεταξύ των ειδικών σφαιριδίων, τα οποία είναι και ιδιαίτερα ακριβά, και του μείγματος με τη λιπιοδόλη, κλασικού χημεμβολισμού, ο οποίος είναι φτηνός, δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει μεγάλα εμφανή πλεονεκτήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ξέρουμε είναι ότι σχετικά μικρότερο αριθμό επαναλήψεων χρειαζόμαστε αν κάνουμε το χημεμβολισμό με αυτά τα σφαιρίδια σε σχέση με τον κλασικό χημεμβολισμό.
Το μικρότερο μέγεθος των σφαιριδίων, που είναι σε αυτή την περίπτωση αυτά που φορτώνουν το φάρμακο, βοηθάει ίσως στον εμβολισμό μικρότερων κλαδίσκων του όγκου. Έχουμε σχετικά μικρότερες, λιγότερες εμπλοκές που σχετίζονται με τα χολαγγεία και υπιότερο μεταβολικό σύνδρομο, σύμφωνα με ένα πολύ πρόσφατο άρθρο. Σε σχέση και με τον απλό εμβολισμό, γιατί μπορούμε να μην ρίξουμε καν χημειοθεραπευτικό, έχουμε δει ότι προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό νέκρωσης με το χημειοθεραπευτικό σε σχέση με τον απλό εμβολισμό. Κλειδί παρόλα αυτά όλων αυτών των μεθόδων μας είναι η σωστή εκτίμηση της θεραπείας, του αποτελέσματος, και επειδή μερικές φορές υπάρχουν παραπλανητικές εικόνες, μόνο η διαφορά στο μέγεθος του όγκου δεν μπορεί να εκτιμήσει σωστά το αποτέλεσμα. Έτσι, η υπολοιπόμενη αγγείωση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας και έτσι αλλάξαν κάποια στιγμή στο παρελθόν τα κριτήρια RESIST σε Modified RESIST για να μπορούμε να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα μιας γενικής χημειοθεραπείας ή μιας ειδικής όπως ο χημειοεμβολισμός. Αυτό που είναι ο στόχος σε εμάς είναι το complete response, αλλά ακόμα και με ένα partial response μπορούμε να κάνουμε μια επανάληψη της θεραπείας και να πετύχουμε το complete response. Εάν μετά από δύο συνεδρίες έχουμε progressive disease ή stable disease, τότε θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσουμε σε άλλη θεραπευτική μέθοδο. Ο επανέλογος φυσικά πριν και μετά γίνεται με τις μεθόδους τις διαγνωστικές που αναλύσα και πριν. Εδώ μια αρτηριακή φάση μαγνητικής τομογραφίας, το αντίστοιχο με το CT liver perfusion της αξιονικής τομογραφίας αιμάτωσης. Σε αυτόν εδώ τον ασθενή που εμφανίζει τρεις μεγάλους όζους, οι οποίοι χημοεμβολίστηκαν αρχικά με επιτυχία, και στο follow-up βλέπετε εδώ εξαφανίστηκαν οι δύο μικρότεροι, αλλά υπάρχει εδώ στο πλάγιο τείχωμα του μεγάλου όγκου, υπάρχει μια ακόμα υπολοιπόμενη βλάβη, η οποία σε δεύτερη συνεδρία χημοεμβολίστηκε επίσης επιτυπώς. Και στο follow-up βλέπετε ότι δεν υπάρχει πλέον αγγείωση σε αυτά τα τρία ογκίδια, όμως υπάρχει νέος όζος ύποπτος εδώ και εδώ, ενώ αυτός εδώ δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι υπατοκυταρικός, οπότε υπάρχουν δύο μικρότερες καινούργιες βλάβες που χρήζουν παρακολούθησης. Τώρα, πόσες φορές δικαιούται να επαναληφθεί ο χημειοεμβολισμός, τα είπαμε και πριν, συνήθως μέχρι δύο. Εδώ ένα παράδειγμα με ένα υπατοκυταρικό, δύο πιθανές δορυφόρες βλάβες που δεν επιβεβαιώθηκαν στο liver perfusion. Αυτή η μεγάλη βλάβη αγκιογραφήθηκε, βλέπετε ότι όντως είναι μόνο μία. Υπάρχει ένας τροφόρος κλάδος που καθυτηριάστηκε υπερεκλεκτικά και μετά το πέρας του χημειοεμβολισμού, για να μην βάλουμε, το οποίο έγινε με τα σφαιρίδια προφορτωμένα με χημειοθεραπευτικό, βάλαμε και ένα έμβολο για να μην υπάρξει καθόλου αγγείωση προς τον όγκο. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι στο follow-up υπάρχει μια μικρή πολυπόμενη βλάβη, που σημαίνει ότι κάποια κύτταρα γλιτώσαν. Και γλιτώσαν γιατί, κοιτάξτε εδώ, ένα πολύ μικρό κλαδίσκο, ο οποίος πιθανόν αρχικά, πριν βουλώσουμε τον κεντρικό τροφόρο κλάδο, δεν μπόρεσε να αναγνωριστεί ή μέσω νεοαγγειογένεσης δημιουργήθηκε στη συνέχεια και αρδεύει αυτός ο μικρός κλαδίσκος τώρα αυτή την περιοχή της υποτροπής. Εδώ ήταν το αρχικό αγγείο που εμβολήσαμε και τώρα καθυτηριάσαμε το διπλανό, βλέπετε εδώ την περιοχή που ακόμα αρδεύεται ο όγκος. Χημειοεμβολίστηκε επιτυχώς, μπήκε για άλλο ένα έμβολο και υπάρχει πλήρης εξάλληψη του όγκου. Τώρα, πόσο δύσκολος μπορεί να είναι ο υπερεκλεκτικός καθυτηριασμός? Σε μερικές περιπτώσεις πραγματικά είναι σπάζω κεφαλιά. Εδώ ένα πολύ κυρωτικό σηκώτη με έναν εξωφυτικό όγκο 3,5 εκατοστά, παράτυχο λιδόχο κίστη. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο να καυτηριαστεί, είναι επιφανειακός, είναι σχετικά μικρός, μπορεί να καυτηριαστεί, έχει κάψα ό,τι πρέπει για τη μέθοδο του θερμοκαυτηριασμού, αλλά είναι πολύ δίπλα στη χολιδόγο κίστη και σε αυτές τις περιπτώσεις φοβόμαστε, και στο έντερο εδώ πέρα, φοβόμαστε ότι μπορεί να έχουμε επιπλοκές. Έγινε λοιπόν προσπάθεια χημειοεμβολισμού. Αρχικά κάπου εδώ ήταν το αγγείο, δεν μπορούσαμε να το καθυτηριάσουμε και προβήκαμε σε ένα γενικευμένο χημειοεμβολισμό με λιπιοδόλη, που έδειξε ότι πήρε μεν ο όγκος αυτός, πήρε χημειοθεραπευτικό, αλλά μαζί πήρε βέβαια και όλο το υπόλοιπο αριστερό τοπός. Ο δεξιός δεν αρδευόταν με αυτό το κλάδο.
Παρ' όλα αυτά, στο follow-up δεν είχαμε καλό αποτέλεσμα, έπρεπε να γίνει επανάληψη και εδώ βλέπετε έναν καυτηρισμό εδώ από την αριστερή υπατική, παίρνει αυτό εδώ το μικρό κλαδίσκο που αρδεύει το ογκίδιο αυτό, το εξωφυτικό. Προσέξτε εδώ την έκφυση, ο μικροκαθετήρας μας μετά από αυτή τη μεγάλη καμπύλη ανεβαίνει προς τα πάνω και ξαφνικά η έκφυση είναι παράλληλα προς τα κάτω, είναι πολύ δύσκολο να καθετηριάσει αυτό εδώ το συγκεκριμένο κλάδο. Το καταφέραμε τελικά οριακά με ειδικό μικροκαθετήρα, ο οποίος με χειρισμό από το άκρο του μπορεί να κάνει πιο γαμψό το άκρο του καθετήρα, ούτως ώστε να έρθει και να καθίσει ακριβώς το αγγείο εκείνο και πολύ αργά και προσεκτικά να γίνει η έγχυση σιγά σιγά του χημοθεραπευτικού προς το τροφοφοραγγείο, χωρίς να χάνουμε ιδιαίτερα φάρμακο προς τα άλλα αγγεία μη στόχους. Και εδώ είναι κατά τη διάρκεια του χημοεμβολισμού. Στο τέλος του χημοεμβολισμού βλέπετε εδώ τον όγκο και ένα μικρό τμήμα υγιούς, δεν θα έλεγα, είναι κυρωτικό ύπαρ, χωρίς όμως καρκίνο. Όλη αυτή η περιοχή χημοεμβολίστηκε και στο τέλος το αποτέλεσμα βλέπετε δεν έχει επηρεαστεί η υπόλοιπη αγγείωση του ύπατος, η οποία και λόγω της κατάστασης του ύπατος δεν θα θέλαμε να κάνουμε παραπάνω ζημιά σε μη καρκινικό υπατικό παρένχημα. Πόσο σίγουροι τώρα είμαστε για το σωστό καθετηριασμό πριν από ένα χημοεμβολισμό? Μερικές φορές νομίζουμε ότι είμαστε εντός του αγγείου που αρδεύει τον όγκο. Δεν είμαστε πάντα πολύ σίγουροι. Εδώ μια ιδιαίτερη περίπτωση με έναν όγκο ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα υπεράγγειος. Μεγάλωνε σιγά σιγά, επιβεβαιώθηκε και με την αλφα-φετοπρωτεΐνη ότι ήταν υπατρικταρικός. Βρίσκεται εδώ στο γεωργοφόρο Λοβό και στην αγγιογραφία που έγινε φάνηκε ότι είναι αυτός εδώ ο μονήρης κλάδος που τον αρδεύει. Αλλά δεν είμαστε 100% σίγουροι γιατί όπως σας είπα δεν έχει ιδιαίτερη αγγείωση. Σε αυτήν την περίπτωση οι σύγχρονοι αγγιογράφοι έχουν τη δυνατότητα του CONBIM CT όπως λέγεται, δηλαδή ενός αδρού αξονικού τομογράφου με την περιστροφή του C-arm της λιχνίας μας, μπορούμε να πάρουμε εικόνες σαν και αυτή εδώ και βλέπετε ότι εδώ υπάρχει αναπαράσταση του μικροκαθετήρα που βλέπετε εδώ και μετά επειδή γίνεται ενδαρτηριακά η έγχυση υπάρχει σχεδιαγραφικός στους κλάδους αυτούς όλους, αλλά βλέπετε ότι περιγράφεται πραγματικά ότι το τροφοφόρο αγγείο είναι στο γεωργοφόρο Λοβό ακριβώς γύρω από αυτή εδώ την υπόπυκνη βλάβη. Η περιφέρεια λοιπόν της βλάβης είναι ο καρκίνος και έγινε μετά σωστά ο χημοεμβολισμός. Τώρα, πόσο συχνά μπορεί να γίνεται σε έναν ασθενή, όχι στην ίδια βλάβη, αλλά γενικότερα. Ένα παράδειγμα με την ευγενή χορηγία του συναδέλφου μου και αγαπητού φίλου του Δημήτρη Πουτσέτη από το Ηράκλειο, εδώ που άρχισε μόνος αλλά το ολοκληρώσαμε μαζί. Εδώ ήταν ένας ασθενής που και με τον σχεδιαγραφικό υπερήγον φάνηκε ο αρκιακός αρτηριακός εμπλουτισμός. Είναι αυτή εδώ η βλάβη στο έκτο τμήμα. Έγινε η αγγιογραφία, είναι αυτή εδώ η περιοχή, βλέπετε την περιοχή εδώ της βλάβης, έγινε ο χημοεμβολισμός ο πρώτος, αρκετά παλιά, να ο πετυχημένος χημοεμβολισμός. Στην πορεία φάνηκε ότι υπάρχει δεύτερη βλάβη, έγινε δεύτερος χημοεμβολισμός στην ίδια περιοχή πάνω κάτω. Όλα πήγαν καλά, αυτό είναι ένα περιστατικό που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, εδώ βλέπετε ότι ήταν το 2010. Μετά, σε άλλο σημείο, βρέθηκαν δύο όζοι καρκινικοί, οι οποίοι και αυτοί χημοεμβολίστησαν επιτυχώς. Υποτροπή τοπικά, νέος χημοεμβολισμός και εδώ όλα πήγαν καλά. Άλλος όζος καινούριος στο αριστερό λοβό. Έγινε και εδώ χημοεμβολισμός, πολύ καλά. Και μετά, νομίζω ότι είχαμε φτάσει πλέον, το 2016, έρχεται ο ασθενής με αυτό το μεγάλο όγκο πλέον και με το perfusion φάνηκε πόσο μεγάλος και υπεράγγειος ήταν. Αλλά υπήρχε και μια μικρή υποψία εδώ εμπλουτισμού, η οποία στο μαγνήτη δεν δόθηκε σαν τοπική υποτροπή.
Εμείς επιμείναμε ότι ήταν ύποπτο, ειδικά με αυτή εδώ την μέτρηση που κάναμε. Θεωρήσαμε ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει τοπική υποτροπή σε περιοχή που παλιότερα είχε χυμοεμβολιστεί. Έτσι αλλιώς θα γινόταν η αγγιογραφία για αυτόν εδώ τον όγκο. Αυτός εδώ ο όγκος έπαιρνε όχι από την υπατική αρτηρία, αλλά από την διαφραγματική, η οποία βλέπετε πόσο έχει διευρυνθεί. Εδώ είναι η υπατική αρτηρία δεξιά, δεν φάνηκε κάποια, να αρδεύεται κάποιος όγκος, αλλά βλέπετε ότι ο μεγάλος όγκος από την διαφραγματική αρτηρία έδινε και έναν παρασιτικό κλάδο, ο οποίος πήγαινε εδώ, αυτός εδώ, και άρδευε την περιοχή που είδαμε την τοπική υποτροπή. Εδώ είναι περιοχή που είχαν προηγηθεί χυμοεμβολισμοί. Και προσέξτε αυτό εδώ, το οποίο δημιουργήθηκε βέβαια από νέο αγγείωση. Έγινε και εδώ νέος χυμοεμβολισμός. Το αποτέλεσμα πριν και μετά, partial response στο μεγάλο όγκο, έγινε και δεύτερος χυμοεμβολισμός στο μεγάλο όγκο, έγινε και τρίτος. Έγιναν συνολικά καμιά δεκαριά στον συγκεκριμένο ασθενή, ο οποίος ακόμα έζησε άλλα 2 χρόνια, δηλαδή επί 10 χρόνια έκανε 10 χυμοεμβολισμούς και πορεύτηκε με, με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ καλά. Τώρα, επιπλοκές, αν μπορούμε να κάνουμε, φυσικά και μπορούμε να κάνουμε, εννοείται, είμαστε ικανοί για όλα. Το πιο απλό είναι το μετεμβολικό σύνδρομο. Ο μετεμβολικός σύνδρομο είναι συνήθως πόνος, ήπιος πυρετός, λίγο ναυτία. Αυτό λίγο πολύ με συντηρητική χορήγηση φαρμάκων δεν είναι τόσο σοβαρό για τον ασθενή. Αυτά που φοβόμαστε είναι τα υπόλοιπα, όπου από αυτά πάλι αυτό που μπορούμε να δούμε στον υπερεκλεκτικό χυμοεμβολισμό δεν θα δούμε ούτε έμφρακτο ούτε υπατική ανεπάρκεια. Μπορεί όμως παρόλα αυτά να σχηματιστεί ένα απόστημα. Και οι παλινδρόμες εμβόλων σε άλλα αγγεία πρέπει να είσαι πολύ άστοχος και αρχάριος για να την πετύχεις. Τώρα, η ρήξη κάψας και αιμορραγία είναι πιθανή σε εξωφυτικούς όγκους και γι' αυτό το λόγο είδατε πριν που βάλαμε σε κάποιους εξωφυτικούς όγκους τα coil. Εδώ ένα παράδειγμα ενός χυμοεμβολισμού, ο οποίος μετά έκανε αποστηματοποίηση και χρειάστηκε διαδερμική παροχέτευση. Αυτός ο ασθενής είχε ένα εξωφυτικό όγκο, ο οποίος αρδευόταν από αυτόν εδώ το μικρό κλάδο. Χυμοεμβολίστηκε όλη αυτή η περιοχή, γιατί εδώ δεν μπορούσε να καθυτηριαστεί υπερεκλεκτικά αυτός εδώ ο κλάδος. Και μετά είχαμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα, ήσταν ευχαριστημένοι. Πιθανότατα δεν επήλθε όμως πλήρη στάση, γιατί δεν βάλαμε μετά σπόγκο ή δεν βάλαμε κόιλ. Το ίδιο βράδυ έσκασε ο όγκος από το είδημα της ισχυμίας, έγινε ενεργός εξαγγείωση, βλέπετε πολύ αίμα στην κοιλιά. Εμβολίστηκε πηγώντος ο κλάδος αυτός με σπειράματα. Τεχνικά πήγαμε πολύ καλά, ο ασθενής όμως πέθανε την άλλη μέρα. Από τότε βάζουμε αυτά τα σπειράματα όπου έχουμε εξωφυτικό όγκο. Δεν βάζουμε μόνο σπόγκο, βάζουμε σπειράματα για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Να, εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα λοιπόν, με ένα τέτοιο όγκο που πάει λίγο εξωφυτικά από την κάψα και μετά το χυμοεμβολισμό βάζουμε και coil στο τροφοφόρο αγγείο. Καταλήγοντας όσον αφορά το χυμοεμβολισμό, θα έλεγα ότι ναι μεν το conventional taste είναι η standard of care θεραπεία, όμως με τα έμβολα που απορροφούν το φάρμακο πετυχαίνουμε μικρότερη συστηματική δράση και θεωρούμε ότι έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα με λιγότερες επαναλήψεις της θεραπείας. Η πρώιμη ανταπόκριση συνδέεται με καλύτερη πρόγνωση, λογικό αυτό. Η σωστή επιλογή των ασθενών και η επανάληψη θεραπείας έχει τα ιδανικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αυτό εδώ το άρθρο. Περνάμε τώρα στον καυτηριασμό των όγκων, το ablation, όπου υπάρχει ο θερμοκαυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες, μικροκύματα, υπάρχουν κάποια κέντρα που κάνουν τη μέθοδο του λέιζερ και υπάρχει και η μέθοδος της καταστροφής της χυταρικής μεμβράνης με τη λεγόμενη irreversible electroporation που χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται, όπως και στα λέιζερ, χρειάζονται 4 βελόνες οι οποίες πρέπει να μπουν σε συγκεκριμένα σημεία στον όγκο και είναι ίσως πιο εύχριστο μέσω διαχειριτικής προσέγγισης. Έτσι λοιπόν, διαδερμικά συνήθως χρησιμοποιούμε τις 2 αυτές πρώτες μεθόδους.
Παρ' όλα αυτά, και με αδειοσυνέδες και μικροκύματα, ανάλογα με τον αριθμό των βλαβών, μπορούμε να δράσουμε διαδρομικά ή και διαχειριτικά. Πολλές φορές πάμε διαχειριτικά γιατί η βλάβη δεν έχει καλή προσέγγιση. Διαδρομικά ή αν η βλάβη έχει άλλα προβλήματα, δηλαδή να είναι δίπλα στην κατοκύλη φλέβα ή στην πηλαία φλέβα ή πολύ κεντρικά. Τεχνικές διαφορές, θα αναφέρουμε ότι οι μεν ραδιοσυχνότητες εκεί προκαλούμε θερμότητα μέσω της διέγερσης των ιώνων του υδρογόνου, ενώ στα μικροκύματα η θερμότητα γίνεται μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που περιστρέφει τα μόρια του νερού. Αυτό αυξάνει τη θερμότητα τοπικά. Με τα μικροκύματα μπορούμε να διεισδύσουμε περισσότερο σε μεγαλύτερο βάθος τους τριγύρω ιστούς για να πετύχουμε δηλαδή σε μεγαλύτερη έκταση νέκρωση του όγκου σε σχέση με τις ραδιοσυχνότητες, όπου υπάρχει περίπτωση η αύξηση της αντίστασης του ιστού μέσω του θερμοκαυτηριασμού να εμποδίσει περαιτέρω καυτηριασμό εις βάθος. Η πρώτη γεννήτρια ήταν αυτή εδώ πέρα που χρησιμοποίησαμε πρώτη φορά το 1998. Αυτή πλέον έχει αποσυρθεί. Ήταν μια τέτοια βελόνη η οποία στην άκρη δεν είχε θερμοκάλυψη και γι' αυτό καυτηρίαζε τριγύρω της και νέκρωνε τους ιστούς. Έκτοτε υπάρχουν διάφορες σχήματα ομπρέλας, αντένας, τριπλή βελόνα με μία ταυτόχρονο καυτηριασμό. Μπορεί να κάψεις ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές βλάβες ή μία μεγαλύτερη βάζοντας τις βελόνες σε κάποια απόσταση τη μία από την άλλη. Η παρακέντηση μπορεί να γίνει είτε με υπέρηχο είτε με αξονικό τομογράφο ανάλογα με τη θέση και το βαθμό δυσκολίας. Παρ' όλα αυτά προτιμάμε καταρχάς την μέθοδο του την παρακέντηση με τη μέθοδο των υπερήχων, γιατί έτσι μπορούμε να πετύχουμε επακριβώς παρακέντηση στο κέντρο της βλάβης, κάτι το οποίο έχει δείξει ότι είναι θετικός προγνωστικός παράγοντας για τη μείωση της local tumor progression, γιατί με τον αξονικό τομογράφο βάζουμε τη βελόνα μεν εκεί που θέλουμε, τη διορθώνουμε, αλλά ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ακριβώς στο κέντρο, κάτι που μπορεί να είμαστε πιο σίγουροι με τον υπέρηχο και real-time παρακέντηση. Έτσι λοιπόν με τον υπέρηχο μπορούμε να πετύχουμε μικρότερη τοπική υποτροπή, μικρότερο ποσοστό. Βάζουμε τη βελόνα βλέποντάς την, μπορούμε να παρακεντήσουμε τη βλάβη και μετά εδώ είναι με την αντένα, μετά σπρώχνουμε τις αντένες και ανοίγουν μέσα στον όγκο και αρχίζει ο θερμοκαυτηριασμός. Εδώ ένα παράδειγμα με ευθέου τύπου βελόνα, σε αυτή τη βαθιά βλάβη με τον υπέρηχο μπορούμε να αποφύγουμε τα μεγάλα αγγεία, περάσουμε από σκέτο παρένχυμα να φτάσουμε στη βλάβη και μετά αρχίζει ο θερμοκαυτηριασμός, ο οποίος παράγει αυτό το artifact από τις φυσαλίδες μονοξιδίου του άνθρακα που παράγονται από την καύση. Στο τέλος θέλουμε η υποοικογενής βλάβη να καλυφθεί πλήρως από αυτό το artifact, πιστεύοντας έτσι ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας. Παράλληλα, η γεννήτρια η οποία συνδέεται με τη βελόνα μας μετράει την αντίσταση του ιστού και όσο χαμηλότερη αντίσταση έχουμε πέριξη των ιστών, τόσο πιο ενυδατωμένος είναι ο ιστός και τόσο καλύτερη είναι η ικανότητα να μεταφερθεί η θερμοκρασία μέσω των ραδιοκυμάτων και να πετύχουμε μεγαλύτερη περιοχή καταστροφής. Όταν το υπατοκυταρικό καρκίνωμα φέρει κάψα, αυτά είναι τα ιδανικά, ακόμα και αν είναι μεγάλου μεγέθους, φέροντας μία κάψα μπορούμε με τον καυτηριασμό να έχουμε το φαινόμενο το λεγόμενο του φούρνου. Το oven effect που περιέγραψε ο πρώτος Ολιβράκη, που ήταν από τους πρωτοπόρους της μεθόδου στην Ιταλία, επιτρέπει να κάνουμε αντανάκλαση της θερμότητος μέσω της κάψας, μένει η θερμότητα περισσότερο μέσα στον όγκο και έτσι καταστρέφεται περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, επειδή πολλές φορές υπάρχουν διαφραγμάτια και πίσω από τα διαφραγμάτια υπάρχουν άλλα μικρότερα πατοκυταρικά, μπορούν αυτά να γλιτώσουν από την θερμοπληξία και να έχουμε έτσι ανάπτυξη μιας τοπικής υποτροπής στην περιφέρεια μιας τέτοιας βλάβης. Καυτηριασμός με μικροκύματα άλλου τύπου γεννήτρια, πάντα είναι αυτές οι βελόνες ευθέου τύπου.
Υπάρχει και αυτό το σχήμα με τη γωνία, γιατί είναι πιο εύχριστο μέσα σε αξονικό τομογράφο. Και όπως είπαμε, πετυχαίνουμε μεγαλύτερης έκτασης καυτηριασμούς σε πολύ μικρότερο χρόνο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προτιμήσουμε τα μικροκύματα, τα οποία όμως έχουν μεγαλύτερο κόστος παρά τα πλεονεκτήματά τους. Θεωρώντας ότι έχουν μεγαλύτερη έκταση καυτηριασμού και διαισθητικότητας, αλλά και συντομότερο χρόνο για να το πετύχεις αυτό, θεωρούμε ότι έχουν και καλύτερα αποτελέσματα στην κλινική πράξη. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί στην ουσία βάσει μελετών, ίσως γιατί πολλές μελέτες χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους γεννήτριας. Δεν έχει αποδειχθεί λοιπόν ας πούμε ότι υπερτερεί η μία μεθόδος της άλλης. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι έχει χαμηλότερο local progression, τα μικροκύματα, βλέπετε εδώ τη διαφορά. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σε περιοχές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μικροκύματα, τότε προτιμούμε να τα χρησιμοποιούμε αυτά και όχι ραδιοσυχνότητες. Σε βλάβες που είναι πιο κεντρικά, κοντά σε κεντρικότερους κλάδους κολυφόρων ή σε μεγάλα αγκεία, θα προτιμούσαμε ίσως ραδιοσυχνότητες, γιατί δεν κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά στις παρακείμενες δομές. Και εδώ λοιπόν μπορεί να γίνουν επιπλοκές. Οι σοβαρές επιπλοκές είναι κάτω του 5% στην ουσία. Και ένα τέτοιο, όπως και πριν με το χυμοεμβολισμό, μπορεί να δημιουργηθεί ένα απόστημα το οποίο θα παροχετευθεί, ή μια αιμορραγία μετά τον καυτηριασμό. Με την ομπρέλα αυτή βλέπετε την περιοχή του που κάψαμε, αλλά υπάρχει ένα αιμάτωμα τριγύρω και πρέπει να, σε αυτή την περίπτωση, να εμβολιστεί ενδοαρτηριακά ο κλάδος που αιμορράγει. Υπάρχει φυσικά και ο συνδυασμός των μεθόδων με τη φαρμακευτική θεραπεία επίσης. ΤΕΙΣ μαζί με ραδιοσυχνότητες, υπάρχουν μεταναλύσεις που δείχνουν ότι ο συνδυασμός των δύο μεθόδων μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να έχουμε καλύτερη πρόγνωση. Μία πρόσφατη, πολύ πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι πρώτα χυμοεμβολισμό σε βλάβες άνω των 5 εκατοστών και ένα μήνα αργότερα μικροκύματα είναι καλύτερη μέθοδος παρά μόνο τα μικροκύματα. Σε βλάβες κάτω των 3 εκατοστών θα προτιμούσαμε να αρχίσουμε με καυτηριασμό. Αν έχουμε στην περιφέρεια της βλάβης μικρή υποτροπή, θα πάμε πάλι σε καυτηριασμό. Ενώ αν γύρω από τη βλάβη υπάρχει πιο irregular ή μεγάλη υποτροπή, τότε θα πάμε σε χυμοεμβολισμό. Τώρα να συνεχίσω με μερικά παραδείγματα που θα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα τις απαντάμε συνέχεια, χωρίς ψηφοφορία, απλώς έτσι λίγο σαν περιστατικά για περισσότερο τροφή για σκέψη. Εδώ ένα από το πολύ μεγάλο βαθύ παρελθόν, μια κακή μαγνητική τομογραφία, αλλά με ένα υπεράγγιο υπατοκυταρικό εδώ πέρα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν κυρωτικός ασθενής και διαλέξαμε τον καυτηριασμό. Βλέπετε εδώ τη βελόνα καυτηριασμού, το αποτέλεσμα της νέκρωσης πολύ καλό. Και στην πορεία βλέπετε ότι εδώ, σε αυτό εδώ τον ασθενή που έχει καυτηριαστεί, υπάρχει μια τοπική υποτροπή που στο follow-up αυξάνει από την περιφέρεια. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Ένας νέος καυτηριασμός θα μπορούσε να γίνει, γιατί μπορούμε με την αντένα αυτή να πιάσουμε όλη αυτή την περιοχή και να την καυτηριάσουμε σε δεύτερο χρόνο επιτυχώς. Εδώ ένας ασθενής που ήταν με χρόνια επατήτητα, 70 ετών, ήταν χειρουργήσιμος, οπότε για αυτές οι δύο βλάβες, τούτη εδώ που βρίσκεται στο έκτο τμήμα, το βλέπετε εδώ στο perfusion, είναι περίπου 2 εκατοστά, και αυτή εδώ τη μικρότερη 1 εκατοστού που βρίσκεται κεντρικότερα, αποφασίστηκε να γίνει χειρουργική εκτομή. Χειρουργική εκτομή θα μπορούσε να γίνει καυτηριασμός, θα μπορούσε να γίνει χειρουργική εκτομή της κάτω βλάβης και διεγχειρητικός καυτηριασμός της κεντρικής βλάβης, το οποίο εμείς προτείναμε να γίνει, αλλά δεν μας φωνάξαν στο χειρουργείο, οπότε έγινε μια εκτομή. Εδώ φαίνεται με τα χειρητικά η εκτομή, που έβγαλε αυτό το κομμάτι και άφησε μέσα αυτό το μικρό όγκο. Οπότε
Εκ των υστέρων, η μέθοδος που αποφασίστηκε ήταν ο πλέον ο καυτηριασμός, διαδερμικός. Είναι εδώ αυτή η περιοχή, άνωθεν δηλαδή του σημείου της εκτομής, έγινε με μικροκύματα. Η περιοχή της νέκρωσης πάνω από το resection, η βλάβη πριν, axial και coronar, και η βλάβη μετά, πάλι axial και coronar. Άλλος ασθενής, πάλι με χρόνια υπατήτηδα, χειρουργήσιμος, με μία βλάβη η οποία πραγματικά δεν μπορούσε να χειρουργηθεί, 25 χιλιοστά. Ο ίδιος δεν ήθελε το χειρουργείο και πέφτουμε πλέον στην την περίπτωση που βάλαμε ότι για αυτές τις βλάβες και ο θερμοκαυτηριασμός έχει εισάξει αποτελέσματα με την εκτομή. Θα μπορούσε να γίνει εκτομή, ο ασθενής διάλεξε τον καυτηριασμό. Έγινε λοιπόν ο καυτηριασμός τοπικά, βλέπετε την περιοχή της νέκρωσης, πολύ καλό αποτέλεσμα, και κάποιους μήνες μετά εμφανίστηκε στο perfusion αυτή εδώ η τοπική υποτροπή, η οποία βλέπετε ότι είναι αυτό που είπα πριν, irregular και πιο εκτεταμένη, δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη για καυτηριασμό. Χειρουργείο είπαμε δεν ήθελε, οπότε εδώ αποφασίσαμε να κάνουμε το χημεμβολισμό. Και βλέπετε εδώ την περιοχή της νεοαγγείωσης, η οποία αντιστοιχεί ακριβώς στην περιοχή του CT perfusion, και μετά το χημεμβολισμό δεν αρδεύεται πλέον η περιοχή. Στο δε follow-up ο ασθενής δεν παρουσίασε καμία πλέον τοπική υποτροπή και είναι ακόμα 6-7 χρόνια μετά σε άριστη κατάσταση. Κλείνοντας και με το θέμα του καυτηριασμού, πάμε λίγο στο παρόν και στο μέλλον. Υπάρχει πλέον η ανοσοθεραπεία. Στην ανοσοθεραπεία τι πετυχαίνουμε, με συνδυασμό με τις δικές μας μεθόδους, απεδείχθη ότι μπορεί ένας χημεμβολισμός ή ένας καυτηριασμός να προκαλέσει ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω έκκλησης όλων αυτών των περίεργων ουσιών, οι οποίες πάνε και μπλοκάρουν κάποια σημεία που πάει ο όγκος και τα καρκινικά κύτταρα και προσδένονται. Και έτσι ενεργοποιώντας τα τέλη λιμφοκύτταρα μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά στο εναπομείναντα, ας πούμε, κακοήθιστο. Pilot paper, θα έλεγα, για αυτή την μέθοδο αποτελεί αυτό εδώ από το 2013, όπου σε μια βλάβη, σε ένα ασθενή που είχε δύο βλάβες, χημεμβολίστηκε μόνο η μία στο δεξιό λοβό και δεν χημεμβολίστηκε στον αριστερό. Δόθηκε όμως ανοσοθεραπεία, η οποία έδειξε ότι μίκρανε η βλάβη που δεν είχε χημεμβολιστεί, και έτσι σκέφτηκαν οι ερευνητές τότε ότι μπορεί ο συνδυασμός να προκαλέσει μια πολύ θετική αντίδραση. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από νεότερες μελέτες, οι οποίες αφορούσαν και τον καυτηριασμό. Εδώ μια εκτεταμένες βλάβες στο ύπαρ, έγινε επίτηδες subtotal ablation, δηλαδή έκαψαν οι συνάδελφοι κάποιες περιοχές όμου, δόθηκε ανοσοθεραπεία και εμφανίστηκε βελτίωση του γενικότερου αποτελέσματος στο follow-up. Τώρα, οι ίδιοι θέτουν κάποια ερωτήματα, δεν ξέρουν αν είναι καλύτερα με χημεοεμβολισμό ή με ablation, να ενεργοποιηθεί καλύτερα δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα, και αν πραγματικά είναι και απαραίτητο αυτό και αν δεν χρειάζεται σκέτη ανοσοθεραπεία. Πολλά λοιπόν ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Κάποια από αυτά είναι ποια ακριβώς τοπική θεραπεία είναι η πιο αποτελεσματική για συμπληρωματική ανοσοθεραπεία, πότε είναι κατάλληλη χρονική στιγμή χορήγησης της ανοσοθεραπείας, ποια από τις δύο τεχνικές είναι η πιο ανοσοδιαγερτική, αν αρκεί μόνο η ανοσοθεραπεία ή χρειάζεται συνδυασμός και των δύο άλλων δικών μας μεθόδων, και πώς θα ορίσουμε τους κατάλληλους biomarkers για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Κλείνοντας, να θυμάστε τις 10 εντολές που γενικότερα ισχύουν, ιδίως για τον καυτηριασμό. Συζητάμε το περιστατικό στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Να είστε ενήμεροι για τη διεθνή βιβλιογραφία φυσικά. Μην αρχίσετε με ένα δύσκολο περιστατικό. Να είστε μέλος μιας ιατρικής ομάδας. Οι όγκοι του ύπατος μπορούν να καυτηριαστούν με διάφορες τεχνικές. Μπορούν να καυτηριαστούν και με διαφορετική απεικονιστική καθοδήγηση. Να έχετε πάντα στο νου σας τι πιθανές επιπλοκές μπορούν να συμβούν.
να ελέγχετε οι ίδιοι τα κλινικά σας αποτελέσματα και να χρησιμοποιείτε διαφορετικές θεραπείες αν δεν αρκεί ο καυτηριασμός και επίσης να ελέγχετε αποκομιστικά το επακριβώς το αποτέλεσμα της θεραπείας σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε για την πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός θεραπευτικού ακτινολογικού τρόπου που όντως έχει να επιδείξει πολλά και όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν κατηγορίες ασθενών που αυτή είναι και η καλύτερη επιλογή τους. Επομένως, ευχαριστούμε για την πολύ αναλυτική παρουσίαση, τις ενδείξεις, αντεδείξεις, τα σχετικά ωφέλη από κάθε διαφορετικό τύπο θεραπευτικής προσέγγισης. Είναι ανοιχτή σε συζήτηση η παρουσίαση. Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποια προσθήκη, κάποιο σχόλιο, θα είναι καλοδεχούμενες. Αν κάποιος συνάδελφος από αυτούς που μας παρακολουθούν έχει κάποια ερώτηση, μπορεί να κάνει unmute και να προχωρήσει στο σχόλιο του ή στην ερώτησή του. Ασφαλώς το ίδιο ισχύει για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα. Στις 10 εντολές, η 10η έλεγε φροντίστε να το παρακολουθείτε καλά. Και η ερώτηση είναι ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη. Ποιες είναι οι παγίδες στην παρακολούθηση ενός όγκου που είτε έχει μυοβολιστεί είτε έχει αντιμετωπιστεί, ξέρω εγώ, με ραδιοσυχνότητες. Πού μπορεί να την πατήσει κανείς? Εκεί επειδή συνήθως ο ασθενής θα ξαναπάει στον υπατολόγο ή στον ομολόγο του. Κάθε ασθενής μπορεί να είναι από διαφορετικό μέρος, μπορεί να κάνει αλλού την αξιονική, αλλού την μαγνητική, την επανάληψη πάλι να την κάνει αλλού. Υπάρχει λίγο μπέρδεμα πολλές φορές. Αρκετές φορές δεν προσκομίζει τα προηγούμενα. Ο ακτινολόγος που μπορεί να βρίσκεται, ας πούμε, στη Χαλκιδική, βλέπει ένα καυτηρία στέντα ασθενή, χωρίς να ξέρει ότι έχει καυτηριαστεί και βλέπει μια υπόπυκνη περιοχή και λέει, μα μήπως είναι μια μετάσταση υπόπυκνη. Μετά αρχίζουν ερωτήματα, άφησες κάτι, εδώ λέει ότι η μετάσταση, ότι έχει όγκο. Άρα οφείλουν όλες οι εξετάσεις ανάλογα, άσχετα που γίνονται, να ξανασυγκεντρωθούν στον ίδιο ακτινολόγο που έκανε την επέμβαση, να τις δει ο ίδιος, να συγκρίνει ο ίδιος, να έχει αντίληψη ο ίδιος του τι έγινε και να καθορίσει το επόμενο βήμα. Αυτό πλέον οι ογκολόγοι και οι παθολόγοι το έχουν αποδεχτεί, δηλαδή κάθε φορά που θα γίνει ο πανέλεγος, όπου και να γίνει, θα σου ξαναστείλουν την εξέταση για εκτίμηση και δεν θα αρκεστούν στο πόρισμα που γράφει ένας που είναι ένα άριστο συνάδελφος, αλλά πολλές φορές δεν έχει την εμπειρία του να κρίνει ακριβώς, διότι δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε, δεν ξέρει ίσως καθόλου και τι μπορεί να δείξει η αξιονική τομογραφία μετά από μια τέτοια μέθοδο. Βλέπει κάπου το λιπεοντόλ και λέει τι είναι αυτό, είναι ασβεστώσεις, δεν είναι. Μέσα στο λιπεοντόλ υπάρχει πρόσληψη, δεν μπορεί να κρίνει αν είναι τοπική υποτροπή, αν είναι νέος όγκος, διάφορα ερωτήματα πολλές φορές. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι και οι συνάδελφοι δικαιούμενοι οι οποίοι εκπαιδεύονται στην αγγιογραφία και στην ακροβατική αχνολογία, το ελάχιστο μπορεί να πάρουν από... Δεν χρειάζεται να μάθουν να κάνουν ένα χειμεργόλισμο, αλλά βλέπουν τέτοια παραδείγματα, αποκτούν εμπειρία πριν και μετά της απεικόνησης, διότι μετά κάποια στιγμή θα δουλέψουν με τέτοια περιστατικά. Άρα και για αυτούς ακόμα είναι χρήσιμο να αποκτήσουν μια εμπειρία, να ξέρουν πώς να περιγράψουν τα ευρήματα μετά από τέτοιες επεμβάσεις. Αλλά πάντα το consultation το τελικό θα γίνει από εμάς τους ίδιους και αν τυχόν νομίζουμε ότι κάτι έμεινε, θα προτείνουμε ανάλογα την αντίστοιχη μέθοδο που νομίζουμε ότι είναι πλέον πιο ενδεδειγμένη. Ευχαριστώ. Και όσο αφορά τη συχνότητα των εξετάσεων παρακολούθησης, αυτή φαντάζομαι θα έχει κάποιους γενικούς κανόνες, αλλά θα έχει σημασία και αυτός που κάνει την παρέμβαση, στον βαθμό που είναι ευχαριστημένος, ή και στον βαθμό που έχει την αίσθηση ότι δεν έγινε κατόρθωτο κάποιο κομμάτι του όγκου να αντιμετωπιστεί. Φαντάζομαι ότι υπάρχει δυνατότητα να προσδιορίσει ο ίδιος τους επανελέγχους. Να πει ότι δεν θα το κάνουμε στο τρίμηνο, ναι. Το κάνουμε στο μήνα. Ακριβώς. Ναι, πώς δουλεύει αυτό το κόνσεπτ? Πάντα μετά από την πρώτη επέμβαση θα κάνουμε στο μήνα. Εάν η εξέταση με την οποία σου ήρθε ο ασθενής ήταν αξιονική, θα πούμε ξανακάνε αξιονική για να συγκρίνουμε. Αν ήταν μαγνητική, με μαγνητική θα επαναλάβουμε. Μερικές φορές, αν έχουμε δώσει, ας πούμε, λιπεοντόλ, πολλές φορές θα πω κάντε μαγνητική, γιατί με την αξιονική μπορεί μέσα στο λιπεοντόλ να μην δούμε καλά την πρόσληψη και να τη δούμε καλύτερα στη μαγνητική, που μπορεί να μας βοηθήσει και το diffusion ή και το σχεδιαγραφικό που θα δώσουμε στο μαγνήτη. Ανάλογα, λοιπόν, τι μέθοδο έχουμε χρησιμοποιήσει,
μπορούμε να προτείνουμε εμείς οι ίδιοι με ποια μέθοδο θέλουμε να γίνει το follow-up. Ή αν έρθει το follow-up και έχουμε ανοιχτά ερωτήματα, να ζητήσουμε κάτι διαφορετικό, σε, ίσως τον άλλο μήνα ή στο τρίμηνο, ανάλογα με την περίπτωση, αν δεν είμαστε πολύ σίγουροι, λέμε στο μήνα. Αν είμαστε πιο σίγουροι, μετά πάει στο τρίμηνο, εξάμηνο, έτος κτλ. Και σούπερ ευχαριστημένοι να είμαστε, επειδή αυτοί οι ασθενείς μπορούν να γεννήσουν νέα υπατοκυταρικά, έτσι αλλιώς θα τους έχουμε σε μια τρίμηνη παρακολούθηση τουλάχιστον. Επειδή λοιπόν υπάρχει εις βάθος πολύ συχνή απεικόνηση, θα προτιμήσουμε γενικότερα τη μαγνητική τομογραφία για να μην έχουμε μεγάλη ακτινική επιβάρυνση. Ευχαριστώ. Υπάρχει ερώτηση. Νομίζω μπορείτε να διαβάσετε, κύριε. Ναι, ο κύριος Γιακόπουλος ρωτάει, εσείς προτιμάτε συνδυασμό RF και κατόπιν χυμεμβολισμού ή παραμένατε σε μία μέθοδο. Ο συνδυασμός, το διευκρινίζω και πάλι, έχει να κάνει περισσότερο. Συνήθως έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη βλάβη. Όταν έχουμε μια μεγάλη βλάβη, 5, 6, 7 εκατοστά, λέμε ότι ξεκινάμε με χυμεμβολισμό για να μπορέσουμε να την ελέγξουμε. Μετά συνήθως συνεχίζουμε με δεύτερο χυμεμβολισμό. Και αν μείνει κάτι, τότε μπορούμε να παρέμβουμε τοπικά με καυτηριασμό. Αν έχουμε μια μικρότερη βλάβη, έως 3 εκατοστά, όπως έδειξα και ένα παράδειγμα του ασθενή που δεν ήθελε να χειρουργηθεί, και οι υποτροπές γίνονται πιο irregular, τότε μετά θα πάμε σε χυμεμβολισμό. Η γενικότερη αυτή τη στιγμή, η μόδα, ας πούμε, εκεί που θέλουν να κάνουν συνδυασμούς, δεν είναι αυτό που σας περιέγραψα τώρα, ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα που αποφασίζουμε ποια θα είναι η επόμενη μέθοδο. Υπάρχουν σχολές που λένε ότι εμείς θα κάνουμε και τις δύο μεθόδους. Δηλαδή θα ξεκινήσω με χυμεμβολισμό και μόλις τελειώσει ο χυμεμβολισμός θα του κάνω και ένα καυτηριασμό για να το αποτελειώσω. Και το κάνουν μέσα σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες μετά το χυμεμβολισμό. Ή το ανάποδο. Υπάρχει άλλη σχολή κάπου στην Αμερική που λέει ότι εγώ θα κάνω ένα καυτηριασμό σε μια βλάβη που βέβαια δεν είναι τεράστια, αλλά εντός των ορίων έως 3-4 εκατοστά. Και επειδή πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει κακοήθη κύτταρα στην περιφέρεια του όγκου που δεν τα απεικονίσουμε ακόμα, από μικροδιηθήσεις, στο γειτονικό δηλαδή υγιές υποτίθεται παρένχημα, το οποίο είναι κυρωτικό συνήθως, γι' αυτό το λόγο με το που τελειώνω τον καυτηριασμό και που αρχίζει αυτό που βλέπουμε συνήθως στην αξιολογική τομογραφία μετά, η δαχτυλιοειδής πρόσληψη, η υπεραντίδραση, το ρήμ, το υπέρπυκνο που βλέπουμε γύρω από ένα τέτοιο καυτηριασθέντα όγκο, εκεί ακριβώς που μεγαλώνει η αγκύρωση γύρω από τον όγκο που κάψαμε, θα πάω να του κάνω και ένα χυμεμβολισμό για να πετύχω τα κύτταρα που γλιτώσα στην περιφέρεια, σύν αυτά που δεν είδα καθόλου, διότι υπάρχουν μικροδιηθήσεις τριγύρω. Αυτό ίσως είναι περισσότερο λογικό και έτσι το εφαρμόζουν, μάλιστα τελειώνοντας ο καυτηριασμός κάνουν κατευθείαν το χυμεμβολισμό. Υπάρχουν διάφορες σχολές τέλος πάντων, αλλά αυτά είναι υπό μελέτη βέβαια. Δεν ξέρω αν απήντησα. Κάνω λίγο μια ερώτηση. Είναι κυρίως αφορά το διαδικαστικό κομμάτι όσον αφορά την επιλογή της θεραπευτικής παρέμβασης. Σε δύο από τα περιστατικά που παρουσιάσατε, πρόκειται για ασθενείς ένας 65 και ένας 70 ετών, αν δεν κάνω λάθος, που σαν πρώτη παρέμβαση επιλέχθηκε το χειρουργείο, που θα περίμενε σε κάποιους τέτοιους ασθενείς τέτοιας ηλικίας να όσο μπορούμε να αποφεύγουμε το χειρουργείο. Υπάρχουν κάποια κοινώς αποδεκτά κριτήρια για την επιλογή της θεραπευτικής παρέμβασης ή θα μπορούσε, για παράδειγμα, το δικό μας ογκολογικό συμβούλιο να πει θα το δώσω στον κύριο Χατζηδάκη ή ένα άλλο ογκολογικό συμβούλιο να πει εμείς εδώ έχουμε καλούς χειρουργούς, να τον ανοίξουν πρώτα οι χειρουργοί. Όλα σωστά. Αυτοί που χειρουργήθηκαν στα παραδείγματα μας δεν είχαν κύρωση. Ήταν χρόνια επατήτηδα, ήταν σε πολύ καλύτερη γενική κατάσταση και 70 ετών όταν είσαι σε καλή κατάσταση δεν σημαίνει ότι είσαι χειρουργής μου. Και 80 μπορεί να χειρουργήσεις και 90 αν δεν έχεις την κύρωση. 50 άμα είσαι και έχεις κύρωση, μπορεί να πούνε ότι δεν σε χειρουργούμε. Ή μπορεί να γίνει, πολλές φορές μπορεί να γίνει και μετά το χειρουργείο, να πεις ότι το αποφεύγω, να γίνει μια επιλογή, να χειρουργηθεί και να πάει και καλά. Εν πρώτης, η κύρωση λίγος από μακριά το χειρουργείο, αν έχεις και άλλες συνοσιρότητες, εάν υπάρχει κακή πυκτικότητα κτλ. Κτλ. Και βέβαια, όπως είπες, ανάλογα με το εξπερτής. Σε ένα κέντρο που έχουν εμπιστοσύνη στους χειρουργούς ή οι χειρουργοί στον εαυτό τους,
μπορεί να οδηγηθεί ένας στο χειρουργείο, ο οποίος υπό άλλες συνθήκες θα πήγαινε να γίνει, να κάνει κάτι τοπικό περιοχικό. Ο ίδιος ο χειρουργός, πολλοί χειρουργοί έχουν μάθει και κάνουν και διαχειρητικό καυτηριασμό. Εμείς σε ένα ογκολογικό συμβούλιο προτείνουμε, το σύνολο αποφασίζει και ανάλογα με την κάθε περίπτωση, γιατί υπάρχουν διάφορα κριτήρια και βγαίνουν διάφορα σκορ για κάθε υπατοπαθή, βγαίνει ένα σκορ. Βάσει και αυτού του σκορ, είτε αυτό είναι MELD, είτε είναι ECOG, ή δεν ξέρω τι, τα λοιπά, καθορίζεται και έτσι βάσει κάποιων κριτηρίων η θεραπεία. Όλα αυτά έχουν borderline κοινά σημεία, έτσι, όπως και η μεταμόσχευση. Η μεταμόσχευση ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν τα κριτήρια του Μιλάνου, υπάρχουν τα τεντωμένα κριτήρια του Μιλάνου, υπάρχουν κριτήρια που μπαίνουν βγαίνεις. Μπορεί να κάνεις ένα χειμεμβολισμό ή ένα καυτηριασμό και να ξαναμπείς στα κριτήρια. Μπορεί να ελέγξεις απλώς την όσο και μετά να κάνεις ένα εμβολισμό της πηλαίας φλέβας και να γίνει χειρουργήσιμος ασθενής, να κάνουν μια μεγάλη δεξιά υπατεκτομή επειδή υπερτράφηκε ο άλλος λοβός. Δεν ήταν λοιπόν χειρουργήσιμος πριν ο ασθενής. Ενώ δηλαδή είναι χειρουργήσιμος, είναι τέτοια η βλάβη και η θέση της βλάβης που η μια δεξιά μεγάλη υπατεκτομή θα του κάνει υπατική ανεπάρκεια. Κάνουμε λοιπόν και τον εμβολισμό, το χειμεμβολισμό, κάνουμε και τον εμβολισμό της πηλαίας δεξιά, υπερτρέφεται ο αριστερός λοβός και μετά χειρουργείται. Όλα αυτά ζυγίζονται κάθε φορά, ανά περίπτωση. Είναι τελείως εξατομικευμένη η θεραπεία πλέον. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο? Αν όχι, δεν έχουμε παραφερθήσουμε θερμά για την ολοκληρωμένη παρουσίαση, πόσο μάλλον που έγινε κάτω από πίεση χρόνου. Ευχαριστούμε θερμά και ευχαριστούμε και όλους σας που παρακολουθήσατε, είτε στην αίθουσα είτε από μακριά, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.